Κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλου. Θα βελτιωθεί επιτέλου ο καιρό αυτή την εβδομάδα. Η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά και θα σταματήσει πλέον η αστάθεια. Η οποία από τη μία μεριά δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στον κόσμο που ήθελε να πάει να κάνει τα μπάνια του και βέβαια ήταν πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε και δεν μπορούσε. Και από την άλλη μεριά, βεβαίω, είχαμε πολύ μεγάλε καταστροφέ σε ό,τι αφορά τη γεωργική παραγωγή με τι έντονε καλαζοπτώσει σχεδόν σε όλη την υπηρωτική χώρα. Ε, Βλέποντα το χάρτο των βαρομετρικών συστημάτων, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στην περιοχή μα και γενικότερα στην κεντρική Ευρώπη υπάρχει ένα βαρομετρικό υψηλό, το οποίο βρίσκεται στην Ιταλία. Θα έχουμε γενικότερα και σε όλη την Νότια Ευρώπη, βελτιωμένο και σχεδόν έθριο καιρό. Και πάνω από τη χώρα μα η θερμοκρασία αύριο σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο τέλο τη εβδομάδα θα φτάσουμε γύρω στου 34 με 35 βαθμού. Θα έχουμε, δηλαδή, αρκετή ζέστη το προσεχέ Σαββατοκύριακό. Βλέποντας τώρα τον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων στην περιοχή μας, βλέπουμε ότι έχουμε ένα άλλο πεδίο βαρομετρικών πιέσεων και το οποίο βέβαια θα έχει σαν αποτέλεσμα ε, ο, το πεδίο των ανέμων να είναι αρκετά συσθενημένο και κάποια λίγα φαινόμενα ίσως έχουμε μόνο στα βορειοανατολικά Βαλκά, ε, Βορειο Βαλκάνια και ίσως επηρεάσουν λίγο τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν για αύριο θα έχουμε γενικά... Λίγε νεφώσει και αρκετή ηλιοφάνεια, περιορισμένη αστάθεια όπω είπαμε, κυρίω στα ορεινά τη Βόρεια Ελλάδο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά, θα έχουμε μέγιστη τιμή του 31 βαθμού Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, του 32 στα δυτικά. 30 στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο, όπου θα υπάρχει ένα βοριαδάκι στα 4 με 5 και τοπικά στα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή του 25 βαθμού Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργούν προβλήματα στα πελάγια, αφού όπω είπαμε δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 και τοπικά μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Για την περιοχή τη Λέσβου πρέπει να παρατηρήσουμε ότι θα έχουμε μόνο τοπικέ νεφώσει και η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή του 26 βαθμού. Τώρα, στι τοπικέ προγνώσει. Στην Αντική, μέγιστη θερμοκρασία του 28 βαθμού θα έχουμε αύριο. Με τάση βέβαια ανόδου τι επόμενε ημέρε, όπου θα το παρατηρήσουμε αργότερα. Και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν τα 4 με 5. Κάποιε λίγε τοπικέ νεφώσει το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε και στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, χωρί φαινόμενα. Μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη η 29 βαθμοί Κελσίου και οι άνεμοι βορειοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Κάποιε απλώ τοπικέ νεφώσει, μέγιστη θερμοκρασία οι 30 βαθμοί Κελσίου στι αίρε, 28 σε Λάρισα και Βόλο με μόνο λίγη τοπική συννεφιά και η ίδια περίπου κατάσταση θα επικρατήσει στα δυτικά και τα νότια τμήματα. Στο Αγρίνιο θα φτάσουμε και του 31 βαθμού Κελσίου, ενώ στη Ρόδο, τα Χανιά και το Ηράκλειο του 24 με 26 βαθμού. Τώρα για την προοπτική του καιρού. Όπω είπαμε και προηγουμένω, θα έχουμε γενικά βελτιωμένο καιρό οι άνεμοι δεν θα ξεπέρνουν τα 4 με 5 μποφόρ μέχρι το τέλο τη εβδομάδα και θα ανέβει σταδιακά η θερμοκρασία. Όπω είπαμε, θα φτάσουμε του 34 με 35 βαθμού το Σαββατοκύριακο. Να δούμε λοιπόν τι ημέρε μία προ μία. Παρατηρούμε λοιπόν την Τετάρτη θα έχουμε κάποια περιορισμένη αστάθεια στον κορμό τη υπηρετική Ελλάδο. Στι υπόλοιπε περιοχέ θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, θα 4 μποφόρ και τοπικά μόνο στα νοτιοανατολικά θα φτάνουν τα 5 και η θερμοκρασία θα έχει μέγισε τιμέ του 30 με 33 βαθμού Κελσίου στα υπηρετικά. Την Πέμπτη, ο καιρό δεν αλλάζει σημαντικά, απλώ κάποια αύξηση εφόσον μόνο στα βόρεια τμήματα όπου θα εκλωθεί κάποια περιορισμένη αστάθεια. Στι υπόλοιπε περιοχέ, αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στου 32 με 33 βαθμού στα υπηρετικά, και οι άνεμοι θα είναι βόρεια στα 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έω 5 Μποφόρ. Ίδια κατάσταση και την Παρασκευή, ο καιρό θα είναι σχεδόν έθριο. Μια μικρή πιθανότητα στα ορεινά τη Βόρεια Ελλάδα τι απογευματινέ ώρε να έχουμε κάποιε τοπικέ μπόρε. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Τοπικά θα φτάσουμε όπω βλέπουμε και στου σχετικού χάρτε στου 32 με 34 βαθμού Κελσίου. Ε, οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Τώρα, για το επόμενο τρίμηνο στην Αττική θα Έχουμε βαθμία άνοδο τη θερμοκρασία από του 31 βαθμού Κελσίου την Τετάρτη. Πάμε στου 33 την Πέμπτη και 34 την Παρασκευή. Και ο καιρό ήταν σχεδόν έθριο με μεταβλητού ανέμου έω 4 μποφόρ. Ήδη περίπου κατάσταση θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, η Λιοφάνεια, βαθμία άνοδο τη θερμοκρασία, όπου μάλιστα τοπικά θα φτάσει και του 35 βαθμού Κελσίου την ερχόμενη Παρασκευή. Και να κλείσουμε με τι γεωργικέ προειδοποιήσει από το Περιφερειακό Κέντρο Αχαία όπου δίνονται χρηστικέ πληροφορίε για το αμπέλι και ειδικότερα για την αντιμετώπιση τη ευδεμίδα, του περονόσπορου, του οειδίου και του βοτρίτη. Περισσότερε πληροφορίε στο minacreek.gr. Από μένα να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλου και πάλι. Γεια σα.